Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο του One Channel. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο στόχαστρο της κυβέρνησης μετά τις συγκρούσεις στη Μυτιλίνη μεταξύ των απεγνωσμένων προσφύγων από τη Μόρια με αστυνομικούς. Έκκληση στους δανειολήπτες και από τον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Στους στρατηγικούς κακοπληρωτές θα στοχεύει η κυβέρνηση με το νέο πτωχευτικό. Από απόψε τη νύχτα αλλάζει ραγδαία ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και χιόνια. Επιποδός η πολιτική προστασία. Αναλυτική πρόγνωση από τον Γιάννη Καλιάνο. Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες πρόσφυγες στη Μυτιλίνη εξαιτίας των ακραίων συνθηκών διαβίωσης στον καταβλισμό της Μόριας. Για μία ακόμη φορά, οι πρόσφυγες προχώρησαν σε διαμαρτυρίες και ήρθαν σε σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι της Μυτιλίνης, ενώ οι κάτοικοι με τη σειρά τους διαμαρτύρονται για την κατάσταση, ζητώντας άμεσα την αποσυμφόρηση του νησιού. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, σημείωσε πως ο καταβλισμός της Μόριας θα κλείσει μόλις είναι έτοιμο το κλειστό κέντρο φιλοξενίας. Αστυνομικοί των ΜΑΤ και άντρες του λιμενικού σώματος με ασπίδες και γκλόμπα αποθούν τους συγκεντρωμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Οι διαδηλωτές επιχειρούν να κλείσουν τον δρόμο κοντά στην προκυμαία. Οι αστυνομικοί αντιδρούν με βία. Μια γυναίκα δεν αντέχει την ένταση και πέφτει σχεδόν λιπόθυμη στο έδαφος. Άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ την μεταφέρει στο ασθενοφόρο. Για δεύτερη ημέρα, πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στο κολαστήριο της Μόριας ζητούν να φύγουν από το κέντρο υποδοχής. Αναγνωρίζουν την ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλουν τους κατοίκους των νησιών και ζητούν συγγνώμη. Κατά τα χθεσινά επεισόδια κοντά στην πόλη της Μυτιλίνης και σε βίντεο που ανήρτησε η γαλλική ιστοσελίδα L'Humanité, φαίνεται μια γυναίκα να πιάνει το όπλο ενός αστυνομικού των ΜΑΤ, χωρίς ωστόσο να είναι εμφανές εάν επιχειρεί να το αποσπάσει ή απλά να κρατηθεί από κάπου μέσα στην ένταση. Ο αστυνομικός το αντιλαμβάνεται εγκαίρως, παραμένει ψύχρεμος και την απομακρύνει. Η ένταση συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ. Η αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να μπουν στην πόλη. Πρόσφυγες και μετανάστες απάντησαν με φωτιές. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, πήρε διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για παρουσία σταθερής δημιουργίας των ΜΑΤ, ενώ η ελληνική αστυνομία έστειλε σήμερα άλλες 4 δημιουργίες για ενίσχυση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, που μίλησα νωρίτερα, υποσχέθηκε ότι από σήμερα θα διανυκτερεύει μία δημιουργία των ΜΑΤ σε ένα εργοστάσιο εδώ πιο έξω. Περιφερειάρχης και Δήμαρχος νωρίτερα είχαν ακούσει τα αιτήματα των κατοίκων που έχουν πλέον φτάσει στα ωριά τους. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, Στρατής Κίτελης, παίρνει από το κινητό του τηλέφωνο τον Υπουργό Νότη Μηταράκη και του ζητάει δεσμεύσεις σε ανοιχτή ακρόαση ενώπιον των κατοίκων. Το μικρόφωνο βάζω δίπλα στο κινητό. Το μικρόφωνο. Γιατί κάποιοι προσπαθούν και τους δασκαλεύουν τώρα να δημιουργήσουν ένταση για να μην επιστραφούν. Μετά τη χθεσινή δύσκολη ημέρα, το πρωί κάτοικοι της Μυτιλίνης συγκεντρώθηκαν έξω από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ζητούν άμεση λύση του προβλήματος. Δεν είμαστε ρατσιστές, λυπόμαστε και τα παιδιά και τις μάνες και όλη την κατάσταση. Στη Λέρο, η αστυνομία εξετάζει υπόθεση κλοπής υλικών από το νοσοκομείο του νησιού, τα οποία βρέθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Μένουμε στο θέμα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Λέσβο μετά τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια. Η κυβέρνηση επί του παρόντος απορρίπτει το αίτημα να τεθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιχειρεί ωστόσο να ρυθμίσει το πλαίσιο λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων, θεωρώντας ότι ορισμένες από αυτές υποκίνησαν τα επεισόδια στη Μόρια. Έντονο προβληματισμό εξακολουθεί να δημιουργεί στην κυβέρνηση η διαχείριση της προσφυγικής μεταναστευτικής ατζέντας. Προβληματισμός που επιτείνεται από την έκριθμη κατάσταση στη Λέσβο μετά τα χθεσινά εκτεταμένα επεισόδια στη Μόρια. Ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει για την ώρα να τεθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας εκτός πλάνου σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Νομίζω ότι υπίθεται ότι η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζουμε τέτοιο είδους ζήτημα. Αλλά εδώ είμαστε να επαναθετήσουμε τη στάση μας αν υπάρξει ανάγκη. Πρέπει να κλείσουν όλα τα hot spots σε όλα τα νησιά αμέσως. Να μην φτιαχτούν εκεί ούτε κλειστές ούτε ανοιχτές δομές. Στην κυβέρνηση αφήνουν εχμές όσον αφορά στην υποκίνηση των χθεσινών επεισοδίων από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κατατέθηκε μια τροπολογία για τον έλεγχο των ΜΚΟ. Το αν υπάρχουν υποκινούμενα επεισόδια από κάποιους που μπορεί να νομίζουν ότι θίγονται ή από κάποιους που δεν συμφορούν, αυτό θα το εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές.
Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας και να βάλουμε μια τάξη σε μια αναρχία η οποία υπάρχει. Άμεσα ενισχύσαμε τα μέτρα φύλαξης και όπως είπα και χθες, ερευνούμε το ενδεχόμενο υποκίνησης τέτοιων αντιδράσεων. Προφανέστατα χθες υπήρξε υποκίνηση. Υπήρξε υποκίνηση από αυτή την κατάσταση. Από την εξαθλειωμένη κατάσταση που διαβιούν. Η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία, που επιχειρεί να θέσει πλαίσιο ελέγχου της δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκάλεσε σύγκρουση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα το δημιουργήσατε εσείς, οι εμμονές σας, η διαχειριστική σας ανεπάρκεια και πάνω απ' όλα η ακροδεξιά λογική με την οποία εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε το ζήτημα. Αυτό το αποτέλεσμα που περιγράψατε μόλις πριν, κ. Τζανακόπουλε, είναι αποτέλεσμα της δικής σας αλλοπρόσαλης πολιτικής στο μεταναστευτικό. Την δική σας αδυναμία, δυστυχώς, καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε. Η τοποθέτηση του πλωτού φράγματος θα γίνει πιλωτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργεί αποτρεπτικά, χωρίς προβλήματα στην αυσιπλοεία και στους αλλοιείς, επισημαίνει στο μεταξύ η κυβέρνηση. Αν αυτούς τους στόχους τους εκπληρεί αυτό το πλωτό φράγμα, μετά τη δοκιμαστική του λειτουργία, θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου που θα επιλέξουμε. Στόχος του κυβερνητικού σχεδίου πάντως όσον αφορά στις επιστροφές είναι να φτάσουν στις 200 την εβδομάδα μέσα σε ένα τρίμηνο. Σύνδεση τώρα με τη συνάδελφο την Στέλλα Παπαμιχαήλη στην Βουλή. Καθώς, Στέλλα, ψηφίζεται στην Βουλή τροπολογία η οποία προβλέπει την καταγραφή όλων των μελών των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και των συνεργατών τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια υποκίνηση που προέρχεται από αυτές. Είναι, Γιάννη, ακριβώς έτσι. Είναι η τροπολογία για το προσφυγικό, η οποία ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είπαμε. Είναι μια ρύθμιση η οποία προβλέπει ως προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση στα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις οργανώσεις, είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι επίσης κάποια άλλα μέλη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο έλεγχος από την πολιτεία θα γίνει περισσότερο ενδελεχής και σε ατομικό επίπεδο. Και να πούμε βεβαίως ότι αυτή η ρύθμιση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ολομέλεια της Βουλής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δηλώσει παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Θα ψηφιστεί μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, το Κίνημα Αλλαγής, το Μέρα 25 και η Ελληνική Λύση θα καταψηφίσουν. Στέλλα, να πάμε όμως και στον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ενημέρωσε την σχετική Επιτροπή της Βουλής για την ενδιάμεση έκθεση, μεταφέροντας μάλιστα θετικά νέα για την οικονομία, αλλά χτυπάει και τον κόδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Έδωσε σήμα, Γιάννη, ο κεντρικός τραπεζίτης για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2,2% για το 2021 και το 2022 και μάλιστα είπε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και σημείωσε ότι παρά την παγκόσμια επιβράδυνση η ελληνική οικονομία σταδιακά ανακάμπτει. Αναφερόμενος στο μείζον θέμα των κόκκινων δανείων, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι επήγει οι τράπεζες να μπορέσουν να δουν τι θα κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, να απαλλαγούν, όπως είπε, με κάθε τρόπο, ενώ και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, ενημερώνοντας την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, κάλεσε τους δανειολήπτες να σπεύσουν και να μπουν στο καθεστώς προστασίας, το οποίο λήγει στα τέλη Απριλίου. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, όμως τη δήλωσε ο κ. Γιάννης Στουρνάρας. Ο Ηρακλής, όπως είπα και στην απάντησή μου στον κύριο Βολουδάκη, είναι ένα σημαντικό βήμα. Πολύ σημαντικό, είναι δοκιμασμένο στην Ιταλία. Αλλά λόγω του μεγάλου προβλήματος δεν είναι επαρκές. Χρειαζόμαστε και άλλα μέσα. Χρειαζόμαστε όλα μας τα όπλα να τα ρίξουμε στα κόκκινα δάνεια σήμερα. Οι τράπεζες είναι για να κοιτάνε το μέλλον. Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν παρελθόν. Δεν πρέπει να αποσχολούνται πόροι, τόσο πολύ πόροι των τραπεζών, ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι, για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα του παρελθόντος, το οποίο σε εμποδίζει να κοιτάξεις το μέλλον. Να μείνουμε στα κόκκινα δάνεια, κυρίες και κύριοι. Το νέο πτωχευτικό δεν θα περιλαμβάνει την προστασία της πρώτης κατοικίας και θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους χρωστούν, εφόσον όμως ευστοποιηθεί όλη τους η περιουσία. Έκλεισε στους δανειολήπτες που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία τους και από τον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους. Να μπουν στην πλατφόρμα και να αξιοποιήσουν την ρύθμιση μέχρι 30 Τετάρτου του 2020. Να πάρουν την προστασία, δηλαδή το μερικό κούρεμα δανείου, την επιδότηση δόσης και όλα όσα προβλέπει η πλατφόρμα.
Ορόσημο για τους πληστηριασμούς αποτελεί η 1η Μαΐου, καθώς στις 30 Απριλίου λήγει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το υφιστάμενο πλαίσιο θα διαδεχθεί το νέο πτωχευτικό, το οποίο σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα μεριμνά μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Επομένως, όλοι πρέπει να σπεύσουν να το εκμεταλλευτούν, αν νιώθουν ότι είναι αδύναμοι. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι αδύναμοι, από 1η Μαΐου του 2020, με το νέο καθεστώς του πτωχευτικού κώδικα, θα μπορούν και αυτοί να προστατευτούν. Αλλά όμως αυτό είναι συμπληρωματικό στις δράσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει ήδη, είτε αυτά αφορούν τον εξεδικαστικό, είτε αφορά τις 120 δόσεις, είτε αφορά την πάγια ρύθμιση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μείνουν εκτός προστασίας οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία που έχει παραθέσει και στο παρελθόν ο Υπουργός Οικονομικών, ένας στους 4 δανειολήπτες που χρωστούν είναι κακοπληρωτές, ενώ ένας στους 2 που έχουν ενταχθεί ήδη στο νόμο Κατσέλη είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Το νέο πτωχευτικό δεν θα περιλαμβάνει την προστασία της πρώτης κατοικίας και θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους χρωστούν, εφόσον βέβαια ρευστοποιηθεί όλη τους η περιουσία. Εάν δανειολήπτης έχει οφειλές ύψους 100.000 ευρώ και περιουσία 50.000 ευρώ, θα ρευστοποιείται η περιουσία του και τα υπόλοιπα 50.000 ευρώ θα διαγράφονται. Μετά από 3 χρόνια, ο οφειλέτης θα μπορεί να κάνει restart. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά θα υπάρχει κοινωνική πρόνοια, πιθανόν με μορφή επιδότησης ενοικίου. Ερωτηθείς για το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί με δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την πρώτη κατοικία, ο κύριος Πέτσας έκανε λόγο για παρερμηνία των δηλώσεων του Υπουργού Ανάπτυξης. Σύνδεση τώρα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Τζανετάτο στην Βουλή, καθώς φαίνεται ότι τα νέα δεδομένα, Παναγιώτη, τα οποία δημιουργούνται σε ό,τι αφορά την υπόθεση Νοβάρτης και μετά βεβαίως την διερεύνηση αυτή στην Προανακριτική Επιτροπή, φαίνεται ότι επιμένουν και κάνουν λόγο για διεύρυνση του πλαισίου της έρευνας για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ακριβώς, Γιάννη, τις τελευταίες μέρες έχουμε εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν και σε διαφορετικές κατευθύνσεις στην Προανακριτική Επιτροπή, καθώς σήμερα είχαμε αρχικά το αίτημα του Κινάλ για την κυρία του Λουπάκη να έρθει και να καταθέσει ανομωτή, να καταθέσει δηλαδή με την ιδιότητα της υπόπτου και όχι του μάρτυρα. Έχουμε ακόμα, ήρθε στην Προανακριτική μάλλον Επιτροπή της Βουλής, η κατάθεση του Γιαννουσάκη, με την οποία στοχοποιεί τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να καταθέσει το πρωί και η κυρία Τσατάνη, έτερη δικαστικός λειτουργός, που έχει πολλά να πει και έχει πει στο παρελθόν για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Επομένως, τώρα η πλειοψηφία τουλάχιστον της Προανακριτικής Επιτροπής είναι εν ώψη ενός σημαντικού διλήμματος που λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διευρυνθεί τόσο το κατηγορητήριο, αλλά τόσο και οι υποθέσεις τις οποίες θα διερευνήσει η ίδια που αφορούν τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για να γίνει ωστόσο κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, θα πρέπει η Ολομέλεια να πάρει σχετική απόφαση που θα είναι διαφορετική από αυτή που έχει λάβει μέχρι τώρα, με ονομαστική ψηφοφορία και τη γνωστή διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παναγιώτη Τζανετάτε, σε ευχαριστούμε. Την αποκάλυψη ότι έγινε αποδέκτης εκβιασμού από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, προχώρησε ο επιχειρηματίας Ευθύμης Γιαννουσάκης κατά την κατάθεσή του στην Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή. Ο κ. Γιαννουσάκης ανέφερε πως ο Παπαγγελόπουλος του υποσχέθηκε ευνοϊκή μεταχείριση εφόσον κατέθετε εναντίον του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη. Ακούστε με. Σε σοβαρότατες καταγγελίες για τους χειρισμούς του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση του Νουρουάν, προχώρησε στην κατάθεσή του που εστάλει σήμερα στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής ο Ευθύμης Γιαννουσάκης. Στην κατάθεσή του στις 4 Δεκάτου του 2019, ο Γιαννουσάκης καταγγέλει πως ο πρώην Υπουργός συμμετείχε σε αλυσίδα εκβιασμού προκειμένου να στοχοποιηθεί ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης με αντάλλαγμα την ευνοϊκή του μεταχείριση στις φυλακές. Μου είπε ότι ο Παπαγγελόπουλος θα ρυθμίσει όλα τα θέματα μου. Λίγες μέρες μετά τη μεταγωγή μου στην Αυλώνα, σε κουβέντα που είχα με τη διευθύντρια του καταστήματος Μαρίνα Μπούκη, μου ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί της ο κύριος Παπαγγελόπουλος και της είπε χαρακτηριστικά: «Τον Γιαννουσάκη και τα μάτια σου. Όλη η φυλακή θα φύγει από εκεί. Ο μόνος που δεν θα κουνηθεί θα είναι ο Γιαννουσάκης». Αυτό το γεγονός ουσιαστικά ήταν η προετοιμασία του σχεδίου που εξελίχθηκε σε εκβιασμό προκειμένου να καταθέσω εις βάρος του κυρίου Μαρινάκη. Από τις 23 του 2017 που η άρνησή μου ήταν ξεκάθαρη, αναθέσανε στον κύριο Δουλάμη, Γενικό Διευθυντή Φυλακών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, την εξόντωσή μου. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο Γιαννουσάκης καταγγέλει πως όταν αρνήθηκε να στοχοποιήσει τον επιχειρηματία, αφαιρέθηκε με απόφαση Παπαγγελόπουλου η ευνοϊκή
του μεταχείριση στις φυλακές. Η κυρία Μπούκη ήταν ο αποδέκτης της επιθυμίας Παπαγγελόπουλου περί ευνοϊκής μεταχείρισής μου. Δηλώνω ότι εγώ δεν έκανα ποτέ αίτηση προς την ΚΕΜ για μεταφορά μου από το κατάστημα Κορυδαλού, όπως επίσης δεν αιτήθηκα όλες τις συνθήκες ασφαλείας που αναφέρονται στην εν λόγω βεβαίωση. Θεωρώ ότι αυτός που μεσολάβησε να συμβούν αυτά είναι ο ίδιος ο οποίος μεσολάβησε να αφαιρεθεί η ευνοϊκή μεταχείριση 10 μέρες μετά την καταγραφή των εκβιασμών και την άρνησή μου να εμπλέξω έναν απολύτως αθώο άνθρωπο. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάθεση Γιαννουσάκη έγινε τμήμα της δικογραφίας Παπαγγελόπουλου που εξετάζει προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής μετά από σχετικό αίτημα του Κινάλ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένος από όσα είδε στη Μόρια, δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης, μετά την επίσκεψή του στον καταβλισμό. Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για την κατάσταση στη Μυτιλίνη, ωστόσο επί τη ευκαιρία της κοπής της πίτας της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στη Μυτιλίνη, επέδειξε και τις χορευτικές του ικανότητες στο Ζαϊμπέκικο. Φανερά σοκαρισμένος, ο Παύλος Πολάκης χορεύει ζεϊμπέκικο στα μπουζούκια. Στην κούτα με τις σαμπάνιες, κυνηγεί τον πόνο του από το σοκ που υπέστη στη Μόρια και με ό,τι αντίκρισε στον καταβλισμό. Νωρίτερα, ο κύριος Πολάκης είχε επισκεφθεί το hot spot της Μόριας πριν καταλήξει στην κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί. Έχω πάθει σοκ. Μητσοτάκη, αυτή είναι η Μόριά σου. Σύστημα σε συνειδητή προσπάθεια κατάρρευσης. Θα πούμε πολλά. Αυτά για πρώτη δόση. Πραγματικά δεν ξέρω πώς συνδυάζεται η Μόρια με το Ζεϊμπέκικο. Πρέπει να γνωρίζει, εκεί που χορεύει η Ζεϊμπέκικο, ότι το εργαλείο στον Ερντογάν για να συμπεριφέρεται με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και για να αυξάνει τις ροές προς τα ελληνικά νησιά, Το έδωσε το κόμμα του και όλη του η κοινοβουλευτική ομάδα. Μετά τον καταγγελτικό λόγο κατά της κυβέρνησης, ο Παύλος Πολάκης έφερε δύο βόλτες στην πίστα. Ευχήθηκε τη δεύτερη φορά που θα έρθει για να ζήσει, όπως λέει και το τραγούδι, να μην δει τέτοιες εικόνες. Και με μεζέδες και κρασί πήγαν κάτω τα φαρμάκια. Στροφή 180 μοιρών έκανε για την ατυχή δήλωση περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου με την Τουρκία ο αναπληρωτής σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού κ. Θάνος Δόκος, μετά και την θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η τοποθέτηση αυτή. Ο κ. Δόκος έθεσε μάλιστα την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού, ενώ το Μαξίμου απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συζήτηση με την Τουρκία πέραν της υφαλοκρηπίδας. Μέσα μάλιστα στις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση των δύο πλευρών για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία, όμως να προχωράει σε νέα δέσμευση περιοχής για γεωτρήσεις νότια της Λεμεσού. Σε ανασκευή της τοποθέτησής του περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου με την Τουρκία, προχώρησε ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, κάνοντας λόγο για προσωπική άποψη που εκφράστηκε από κεκτημένη ταχύτητα, καθώς επίσης και για υποθετικό και άκερο σενάριο. Η παραίτηση είναι πάντοτε στη διάθεση. Δεν χρειάζεται να δοθεί οποιαδήποτε στιγμή. Το λάθος είναι το δικό μου, ότι άνοιξε ένα ζήτημα το οποίο είναι άκερο, είναι καθαρά υποθετικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας έκανε λόγο για προσωπικές απόψεις του κυρίου Δόκου. Δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Το μόνο θέμα από το οποίο υπάρχει προσοριοθέτηση είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Ο κ. Δόκος έχει δηλώσει και σήμερα ότι εξέφρασε προσωπικές απόψεις. Η Αθήνα την ίδια στιγμή διατηρεί ανοιχτές τις οδούς επικοινωνίας με την Άγκυρα, καθώς προετοιμάζεται η συνάντηση των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Τούρκο ομολογό του Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 13 έως 15 Φεβρουαρίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρέθηκε την Τρίτη στην Ιταλία. Στη συζήτηση με τον ομόλογό του δόθηκε έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στη Λιβύη. Έχουμε την κοινή αντίληψη ότι τα μεμοράντα αυτά είναι παράνομα και ανυπόστατα. Προκαλούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή μας και απειλούν την ειρήνη. Η Τουρκία την ίδια ώρα ωστόσο προχωρά στην παράνομη δέσμευση νέας περιοχής νότια της Λεμεσού για γεωτρήσεις του Γιαβούς μέχρι τις 24 Μαΐου. Στη μεγάλη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε το Petroleum Economist, ενώ είναι σε εξέλιξη το Αιγαίο η άσκηση Μέγας Αλέξανδρος που διεξάγουν Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία. Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες επαφές του Υπουργού Επικρατείας κ. Γιώργου Γεραπετίτη στην Ελβετία για το ποδόσφαιρο. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες τώρα θα μας δώσει ο Γιάννης Χριστάκος. Γιάννη.
Λοιπόν, οι επαφές του κυρίου Γεραπετρίτη ολοκληρώθηκαν, είδε τους επικεφαλείς της UEFA και της FIFA, συζήτησε για τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ζήτησε τη συνδρομή των δύο μεγάλων οργανισμών του ποδοσφαίρου για την εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Γιάννη, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ικανοποιημένος απόλυτα από τις συναντήσεις αυτές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της UEFA, ο κύριος Τσέφεριν, αποδέχτηκε και πρόσκληση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να συζητήσουν για αυτό το μνημόνιο συναντήληψης. Θέλω να σου πω ακόμα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από κυβερνητικές πηγές, οι προτάσεις αυτές οι οποίες κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση και έχουν γίνει αποδεκτές από την UEFA και την FIFA θα υλοποιηθούν στο ακέραιο με νομοθετική παρέμβαση που θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή και διευκρινίζεται από την κυβέρνηση, και αυτό είναι σημαντικό, ότι σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που θα υιοθετηθούν θα γίνεται αποβολή των ομάδων και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Γιάννη. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Al Arabiya. Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την περιοδία του στις αραβικές χώρες στα Εμιράτα, όπου συναντήθηκε με τον διάδοχο του θρόνου και επικεφαλής των επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας. Με τον αναπληρωτή επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού φορέα, Σεΐχη Μπουντάλα Αλ Σιμαρί, συναντήθηκε στα Εμιράτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την δεύτερη μέρα περιοδίας του στις αραβικές χώρες. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο El Arabiya, μίλησε για την ευρωπαϊκή και διεθνή απομόνωση της Τουρκίας μετά το παράνομο μνημόνιο με την Λιβύη και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι περιφερειακός παράγοντας που υποστηρίζει την ειρήνη. We want, you know, a prosperous and stable Libya. We want to give the right. نود أن نرى ليبيا مستقرة ومزدهرة، ونود أن نمنح الشعب الليبي حقه في التعبير عن رأيه وتقرير مصير بلاده. وفي عقاب مؤتمر برلين اتضح وجود أطراف أجنبية في ليبيا تشارك في القتال، وهذا أمر لابد من وقفه وعدم السماح لحدوثه على أرض ليبيا. Ο Πρωθυπουργός είχε γεύμα εργασίας με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Μοχάμπετ Αλ Ναΐγια, παρουσία του Διευθυντή του Κρατικού Επενδυτικού Φορέα. Βασικό αντικείμενο των συναντήσεων ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον που ήδη εκφράζεται από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Άμπου Ντάμπι για την Ελλάδα, αλλά και οι εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων του Εμμυράτου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, επισκέφθηκε το Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Λούβρο του Παρισιού. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Εκτός έδρας, κύριε Τσιστή. Ο κύριος Βαρθολομαίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Εμμυράτα για το συνέδριο σχετικά με την σημασία του διαθρησκευτικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και της αρμονικής συνύπαρξης των θρησκευμάτων. Στη Συρία τώρα μεγαλώνει το προσφυγικό κύμα, καθώς τα στρατεύματα του Άσαντ συνεχίζουν την προέλαση στην επαρχία Ιντλίμπ. Οι δυνάμεις του Άσαντ ψήφισαν τις απειλές της Άγκυρας για νέα στρατιωτική παρέμβαση υπέρ των Ισλαμιστών συμμάχων της και συνεχίζουν να σφυροκοπούν τις εχθρικές θέσεις με σύμμαχο την ρωσική αεροπορία. Οι μάχες στη Συρία μένονται. Το καθεστώς Ασάντ με τη βοήθεια της ρωσικής αεροπορίας βομβαρδίζει ασταμάτητα περιοχές στην επαρχία Ιντλίμπ. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους παιδιά και γυναίκες, και πάνω από 23 τραυματίστηκαν τα τελευταία 24 ώρα, σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές και αντικαθεστωτικούς. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα χθες όταν οι δυνάμεις του Ασάντ επιτέθηκαν σε Τούρκους στρατιωτικούς στην πόλη Σερακίπ στο Ιντλίμπ, όπου οι Τούρκοι διατηρούν ένα από τα 12 φυλάκια τους, δημιουργώντας τετελεσμένα στο Συριακό έδαφος. Μετά το θάνατο 8 Τούρκων στρατιωτικών, ο Ερντογάν απείλησε ότι θα παρέμβει για να σταματήσει την προέλαση του Συριακού στρατού και παρά τους αρχικούς λεονταρισμούς, σήμερα χαμήλωσε τους τόνους απέναντι στη Ρωσία. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκρουστούμε με τη Ρωσία ή να έχουμε κάποια σοβαρή διένεξη. Με τη Ρωσία έχουμε μια πολύ σοβαρή στρατηγική συνεργασία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται διαρκώς στο Ιντλίπ. Μέσα σε δύο μήνες, πάνω από 520.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους, με τη συντριπτική πλειονότητα των εκτοπισμένων να είναι παιδιά και γυναίκες.
Για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη συζήτησαν σήμερα τηλεφωνικά ο Ερντογάν με τη Μέρκελ, η οποία του έχει υποσχεθεί οικονομική βοήθεια για να κρατήσουν τους πρόσφυγες εντός του Συριακού εδάφους. Έντονες όμως είναι οι αντιδράσεις της Μόσχας απέναντι στην Τουρκία, η οποία φαίνεται στρατή αγγελεί ότι, καθώς αναφέρει ο κ. Σεργέη Λαυρόφ, μάλλον έχει παραβιάσει τα συμφωνηθέντα στην Συρία. Ναι, ουσιαστικά τράβηξε το αυτί του Ταγίπ Ερντογάν σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, λένοντας σε συνέντευξή του σε ρωσική εφημερίδα ότι δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Συρία και τη Λιβύη. Εξηγούμε. Λοιπόν, ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να διαχωρίσει την ένοπλη αντιπολίτευση, η οποία αποτελεί τμήμα της διαδικασίας ειρήνευσης, με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Δηλαδή, την Τζαμπάτ αλ-Νούστρα, η οποία έχει εξελιχθεί σε Χαγιάτ Ταχρίρ ασάμ. Επιπλέον, είπε ο κύριος Λαυρόφ, δεν μπόρεσε η Τουρκία να σταματήσει, αντίθετα ευνόησε τη μεταφορά στρατευμάτων, μαχητών, τζιχαντιστών και άλλων αυτών των οργανώσεων από την Συρία προς τη Λιβύη. Επίσης, επεσήμανε ο κύριος Λαυρόφ, η Τουρκία δεν ενημέρωσε εγκαίρως για τη μετακινήση των στρατευμάτων της μέσα στο Συριακό έδαφος. Πριν από λίγο, να σημειώσουμε ότι υπήρξε γραπτή ανακοίνωση του State Department με την οποία δηλώνεται η στήριξη της Ουάσιγκτον στην Τουρκία απέναντι στις ενέργειες που κάνουν στη Συρία το καθεστώς Άσαντ, η Ρωσία, το Ιράν και η Χεζμπολάχ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Στρατή Αγγελής, ευχαριστούμε. Τώρα στην Κίνα αυξάνεται με ταχύτητους ρυθμούς ο αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 420, ενώ τα κρούσματα είναι παραπάνω από 20.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι δεν πρόκειται για πανδημία. Δημοσιοποίησε επίσης τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν ότι σε 9 χώρες έχουν καταγραφεί 27 περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, ένα 9χρονο κορίτσι εμψυχώνει τους απομονωμένους πολίτες της Ουχάν. Το μικρό κοριτσάκι από την Ουχάν συγκινεί. Παρά την απομόνωση και την ταλαιπωρία, βρίσκει την ψυχική δύναμη να γράψει ένα γράμμα και να δώσει κουράγιο στους απομονωμένους κατοίκους της πολύπαθης πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο του κοροναϊού. I smelled something different in the air. An evil wind passed over me in my sleep. I heard pains and tears. No more merry and cheers. Silence here in my new year. We shall overcome as a city. We shall overcome as a country. Παρά την αύξηση των θανάτων και των κρουσμάτων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλά για πανδημία. We are not in a pandemic. Σήμερα δεν βρισκόμαστε σε μία πανδημία, είμαστε σε κατάσταση που είναι μία επιδημία με πολλαπλές αιστείες και θα προσπαθήσουμε να σβήσουμε τη μετάδοση σε κάθε μία από αυτές. Με πόλη φάντασμα μοιάζει η Σαγκάη. Ερήμωσαν από τους ανθρώπους καθώς ο φόβος φόλιασε στις καρδιές τους. Ποιος θα το περίμενε ότι η πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Κίνας, όπως η Σαγκάη, θα έμοιαζε με πόλη φάντασμα. Η αστυνομία της χώρας συνέλαβε μια γυναίκα διότι απέκρυψε εσκεμμένα ότι είχε έρθει σε επαφή με κάποιον από περιοχή που πλήττεται από το νέο κοροναϊό. Στο Χονγκ Κονγκ, παρά την καραντίνα, οι γιατροί κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Τόκιο εξαιτίας κρούσματος κοροναϊού που εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περίπου 3.700 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα και οι αρχές ζήτησαν από τους επιβάτες να μείνουν στις καμπίνες τους. Το πρώτο νοσοκομείο 1.000 κλινών που φτιάχτηκε σε χρόνο ρεκόρ δέχθηκε ήδη τους πρώτους 50 ασθενείς. Του έδωσαν το συμβολικό όνομα Χουοσεσάν, που στην ταοϊκή μυθολογία σημαίνει όρος του θεού της φωτιάς, ένας χαρακτήρας που μπορεί να διώχνει τους ιούς και τις λοιμώξεις. Με προστατευτικές μάσκες στο πρόσωπο φθάνουν στην Αθήνα οι επιβάτες των πτήσεων από την Κίνα και από τις γειτονικές της χώρες. Οι θερμικές κάμερες του αεροδρομίου δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ωστόσο, οι εικόνες από την άσκηση ετοιμότητας στο νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης είναι εντυπωσιακές. Μόλις προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Σπάτων φορώντας προστατευτικές μάσκες. Έρχονται από την Ντόχα, ενδιάμεσο σταθμό πολλών πτήσεων από Σαγκάη, Μπαγκόκ και Σεούλ. Ανάμεσά τους πολλοί Έλληνες που περιγράφουν τα μέτρα ασφαλείας στις χώρες αυτές. Εγώ από Ντόχα έρχομαι, φορούσαν μάσκα πολλά άτομα. Δεν υπάρχουν κάποια μεγάλα μέτρα ασφαλείας, ας πούμε, στην Ντόχα. Ούτε στην Μπαγκόκ υπάρχει κάτι, αλλά όλες οι πτήσεις για Κίνα
80% των πτήσεων είναι ακυρωμένες από το αεροδρόμιο της Μπαγκόκ τουλάχιστον. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το Υπουργείο εφαρμόζει σύστημα ενεργητικής επιτήρησης για την ανίχνευση υπόπτων κρουσμάτων κοροναϊού σε όλες τις απευθείας πτήσεις από την Κίνα. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει θερμομέτρηση με τη χρήση θερμομέτρων υπερήθρων των επιβατών καθώς και του πληρώματος των αεροσκαφών, ενημέρωση των ταξιδιωτών με αφίσες σε δύο γλώσσες που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία στο χώρο αφίξεων και αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, διανομή ενημερωτικού φυλαδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην κινέζικη γλώσσα. Όχι, δεν έγινε έλεγχος εδώ. Όχι. Όταν μπήκαμε στη Σεούλ, εκεί είχαν κάποιες κάμερες και σταματήσανε κάτι, σαν Κινέζοι ήταν εκεί πέρα, και τους σταματήσανε 2-3 άτομα. Για τις πτήσεις με αφετηρία ενδιάμεσους σταθμούς δεν προβλέπονται κάποια μέτρα, ενώ και οι θερμικές κάμερες του Αερολιμένα Αθηνών δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Βγήκαμε μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά καλά κανονικά. Περάσατε από κάμερες. Εγώ δεν είδα κάτι. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε άσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών. Το σενάριο αφορούσε στη διακομιδή ασθενούς από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά τους σε ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς. Φορώντας ειδικές στολές και μάσκες, οι διασώστες μεταφέρουν τους ασθενείς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Αμέσως μετά, όλα τα μέλη του πληρώματος περνούν σε άλλον απομονωμένο χώρο και απολυμμένονται με σχολαστικότητα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται αγριεύει ο καιρός από τις επόμενες ώρες. Στο τηλέφωνο έχουμε τον μετεωρολόγο μας τον Γιάννη Καλιάνο για να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε και χιόνια, Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και χιόνια, όχι μόνο στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές Βόρειας Ελλάδος, αλλά και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα και της κεντρικής και νότιας υπηρετικής χώρας. Από αύριο το πρωί θα ξεκινήσει να χιονίζει στη Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά. Και δεν θα μεσάνεχτα καλύτερα σήμερα. Θα ξεκινήσει να χιονίζει και σταδιακά. Θα επεκταθούν χιονοπτώσεις μέχρι και αύριο το βράδυ και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τμήματα, σε Θεσσαλία, Ήπειρο, στη στερεά Ελλάδα μέχρι και την Πελοπόννησο, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Θα πέσει κατά 15 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι εντυπωσιακή η πτώση για θερμοκρασία που θα έχει ο Άγγελος, διότι σε σχέση με τις σημερινές μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν και τους 21 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, μέσα σε λιγότερο από 36 ώρες ο υδράγειος θα βρεθεί στα επίπεδα των 5 με 6 βαθμών Κελσίου πάνω από το 0. Άρα μιλάμε για ραγδαία πτώση θερμοκρασίας. Πάντως δεν θεωρείται και απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε τέτοια εποχή 21 βαθμούς, Γιάννη. Δεν θεωρείται φυσιολογικό, όχι. Μα η αλήθεια είναι ότι αυτή η ψυχρή εισβολή η οποία θα μας επισκεφθεί δεν θα είναι και τόσο ακραία. Έχουμε βιώσει και προηγούμενες και πιο ακραίες και τα προηγούμενα χρόνια. Ασφαλώς. Θα είναι μια χειμωνιάτικη μεταβολή του καιρού. Ωστόσο, θα είναι εμφανής η πτώση θερμοκρασίας, διότι έχουμε συνηθίσει πλέον στις τελευταίες μέρες με τις σχεδόν αλγιονίδες μέρες με τον υδράγειο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Πέρα από τις χιονοπτώσεις τώρα και τις βροχές οι οποίες θα επηρεάζουν τα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα, δηλαδή τις περιοχές χαμηλού υψομέτρου, θα έχουμε και πολύ ενισχυμένες βοριάδες στα Πελάγιος και 8 με 9 μποφόρους στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Άρα, ίσως έχουμε προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Και γενικότερα θα έχουμε μια χειμωνιάτικη μεταβολή του καιρού, η οποία θα κρατήσει στην χώρα μας, δηλαδή θα επηρεάζει τη χώρα μας μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο το βράδυ. Δηλαδή, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την Κυριακή και έπειτα, φαίνεται ότι σταδιακά θα αρχίσει από το μεσημέρι και έπειτα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γιάννη. Σε ό,τι αφορά, να σου πω, Γιάννη, για την περιοχή της Αττικής, και τελειώνω με αυτό. Θα πρέπει να σου πω ότι γενικά ο καιρός θα είναι άστατος αύριο με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν και θα επηρεάζουν κυρίως τις γύρω ορεινές περιοχές και προς το βράδυ αργά θα κατεβαίνουν και στα ημιορεινά τμήματα. Φαίνεται προς το ξημέρωμα της Πέμπτης ότι θα επηρεαστούν και περιοχές βορείως της Κηφισιάς, δηλαδή από τα βόρεια προάστια και βορειότερα. Πιο χαμηλά, περιοχή... λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Και λίγο πιο χαμηλά, γύρω στα 300 με 350 μέτρα υψόμετρο. Από τα βόρεια προάστια, δηλαδή από την Κηφισιά και βορειότερες περιοχές που βλέπουν προς την Αττικοβιωτία, προς τα σύνορα με τη Βιωτία, εκεί θα επηρεάζονται κάποιες περιοχές ακόμα και με χαμηλότερα υψόμετρα. Πάντως, θα τα πούμε και αύριο αυτά, βεβαίως, να δούμε πώς θα εξελιχθεί βεβαίως. Το από την Κυριακή βελτιώνει το καιρός γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη των Στρατή Αγγελή και βέβαια να δούμε το τι ακριβώς συνέβη στην Αϊόβα, Στρατή, γιατί φαίνεται ότι οι προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του προσώπου κατά πάσα πιθανότητα που θα εκπροσωπήσει τους Αμερικανούς στις επόμενες προεδρικές εκλογές κατέληξαν σε φιάσκο.
Ακριβώς. Και αιτία για αυτό το φιάσκο, για αυτό το αλαλούμ, φαίνεται ότι είναι ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε μια εφαρμογή, ένα mobile app, με το οποίο θα μεταφέρονταν τα αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα σε ένα κεντρικό για να ανακοινωθούν τελικά. Και αυτό δεν δούλεψε σωστά για διάφορους λόγους που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν αποτελέσματα, καθυστερεί κι άλλο. Ίσως τις επόμενες δύο ώρες να δοθούν τα πρώτα συγκεντρωτικά, μένει να το δούμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη για τους δημοκρατικούς, λέει ο Τραμπ, και τους ηρωνεύεται, λέει ότι η καταστροφή στην Αϊόβα δείχνει ότι δεν δουλεύει τίποτα στους δημοκρατικούς όπως δεν δούλευε και όταν κυβερνούσαν τη χώρα. Γιατί είναι σημαντικές οι εκλογές στην Αϊόβα? Πρώτα απ' όλα είναι οι πρώτες προκριματικές που γίνονται κάθε φορά στην Αμερική. Στην Αϊόβα ειδικά ψηφίζουν περίπου 170.000 δημοκρατικοί για να αναδείξουν 41 από τους συνολικά περίπου 44.000 εκλέκτορες που θα αναδείξουν εκείνον που θα πάρει το προεδρικό χρήσμα. Μάλιστα. Επίσης η Αϊόβα είναι η πρώτη που ψηφίζει εδώ και τα τελευταία, κάθε πρώτη εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι από το 2000 εκείνος που κερδίζει κάθε φορά στις προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα παίρνει και το προεδρικό χρήσμα των Δημοκρατικών. Καθοριστικής λοιπόν σημασίας σε Αϊόβα για τις αμερικανικές εκλογές. Στρατιάγγελη, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιήθηκε χτες η μεγάλη συναυλία της σπουδαίας κυρίας του ελληνικού πενταγράμμου Μαρινέλλας. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος προκειμένου να απολαύσει την ερμηνεία της, αλλά και να ενισχύσει τους σκοπούς του Σωματείου Ελπίδα, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια προσφοράς στα παιδιά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Την κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια απόλαυσαν οι τυχεροί που βρήκαν εισιτήριο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη τόσο από θαυμαστές της σπουδαίας τραγουδίστριας, όσο και από φίλους του Σωματείου Ελπίδα. Το παρόν στη συναυλία έδωσε και η πρόεδρος του Σωματείου, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μία παράσταση για φιλανθρωπικό σκοπό και προσωπικά και ως όμιλες UNESCO Βορείων Προαστίων. Φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στο έργο της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη, στην Ελπίδα, για τα παιδιά, για τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα να στηρίζεις τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Αλλά η Μαριάννα Βαρδινογιάννη τα έχει κάνει έτσι τα πράγματα, να είναι θετικά. Δηλαδή υπάρχει όντως ελπίδα, γιατί πάρα πολλά παιδιά έχουν γίνει καλά. Μια χαμένη Κυριακή. Η ιδιαίτερη παράσταση πρόκειται για ένα ταξίδι στα 60 χρόνια πορείας της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη με τον Αλέξιο Πρίφτη, να διευθύνει το σύνολο ποικίλης μουσικής της Φιλαρμονίας Ορχήστρας Αθηνών. Λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων από την πρώτη κιόλας ημέρα, η παράσταση θα ανέβει εκ νέου στις 17 Φεβρουαρίου. Είναι φίλη μου, δασκάλα μου, ίνδαλμά μου, είναι πολλά η Μαρινέλλα, την αγαπώ πολύ. Έχουμε πολύ καλή προσωπική σχέση χρόνια και έχουμε συνεργαστεί και μαζί. Η Μαρινέλλα είναι ένας θρύλος, έχει τραγουδήσει τον άμμο της θάλασσας. Και τι δεν έχει πει. Γιατί φοβάσαι τη σιωπή. Μέρος των εσόδων των παραστάσεων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Σωματείου Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. Ξεκινάει και τηλεμαραθώνιος στο κανάλι του Star, ο οποίος ξεκινάει σήμερα και τελειώνει με την επόμενη συναυλία της κυρίας Μαρινέλλας στις 17 του μηνός, που είναι επίσης αφιερωμένη στο Σύλλογο Ελπίδα. Και καλούμε τον κόσμο να μας αγκαλιάσει και σε αυτό, στέλνοντας ένα μήνυμα στο 19059. Γράφοντας τη λέξη Ελπίδα, για να συνεισφέρει και με αυτόν τον τρόπο στο Σύλλογο Ελπίδα. Η Ελπίδα γιορτάζει φέτος 30 χρόνια προσφοράς στα παιδιά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Χορηγοί επικοινωνίας της μουσικής παράστασης είναι το One Channel, οι εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα και το in.gr. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, Λαμία και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδος. Το αυριανό ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού δεσπόζει του προγράμματος. Στο 0 έμειναν Λαμία και Ολυμπιακός στον πρώτο προημιτελικό κυπέλου Ελλάδας, με την πρόκριση να ξεκαθαρίζει το Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με πολλά νέα πρόσωπα και τον Καφού και τον Φορτούνη στο αρχικό σχήμα, ενώ από το 55 και μετά έπαιξε και ο Εμρε Μόρ. Οι Ερυθρόλευκοι, παρά την ανωτερότητά τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τις ευκαιρίες που έχασαν, με Χασάν στο 26, Ραντζέλοβιτς στο 49 και Σισέ στο 52 και 89,
δεν μπόρεσαν να βρουν τον γκολ που θα έκανε πιο εύκολη τη ρεβάν στο Καραϊσκάκι. Στο 76ο λεπτό υποδείχτηκε πέναλτι σε ανατροπή του Μπιανκόνι, με τον έλεγχο του VAR όμως να δείχνει πόσο επιθετικός της Λαμίας ήταν σε θέση offside και σωστά να ακυρώνει την φάση. Τα μάτια της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζονται την Τετάρτη με τον ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί. Ο Φερέιρα άφησε εκτός αποστολής του Ζίβκοβιτς και Μάτος, ενώ τα άσχημα μαντάτα ήρθαν και για τον Κρέσπο που υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον τένοντα του Ορθού Μυριαίου και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη με 23 παίχτες και τους Κουρμπέλι Νάγκη κανονικά στην αποστολή. Αύριο επίσης παίζουν στις 5 Πανετολικός ΑΕΚ, με τον Καρέρα να μην υπολογίζει στους τραυματίες Λόπεζ, Ολιβέιρα, Παουλίνιο, ενώ ο Γιακουμάκης οδεύει για το Ισραήλ και την Ασντόντ με την μορφή δανεισμού. Την 5η ολοκληρώνονται οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών του κυπέλλου με το ματς Άρης Ατρόμητος. Από το κύπελλο Ελλάδος να μεταφερθούμε στο κύπελλο Αγγλίας, καθώς το διήμερο έχουμε τους επαναληπτικούς αγώνες του τετάρτου γύρου. Αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο θα δείτε ζωντανά από το One Channel τη σημαντικότερη αναμέτρηση με την Tottenham να υποδέχεται την Southampton. Την πρόκριση στους 16 του FA Cup διεκδικούν το βράδυ της Τετάρτης Tottenham και Southampton. Το κύπελλο Αγγλίας αποτελεί στόχο για τους πετινούς, που μπροστά στο κοινό τους θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού. Ο Ζωσέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στον τραυματία Ντέλε Άλι, όπως και στην αποκάλυψη του αγώνα με τη Manchester City Steven Bergwijn, μιας και δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο μάτς. We are going on the difficult way. The draw is always difficult. The draw always takes us away from home. But both opportunities to play at home the replay, so no cry. Σε ρόλο outsider οι Άγιοι θέλουν να επαναλάβουν την καλή εμφάνιση του πρώτου αγώνα και να κάνουν την έκπληξη, αποκλείοντας τους Λονδρέζους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, το νεόδμητο Tottenham Hotspur Stadium. Ο προπονητής της Southampton, Ralph Hasenhüttl, δήλωσε πως είναι κατά των αγώνων revanche του FA Cup, καθώς λιγοστεύουν οι πιθανότητες πρόκρισης για τις μικρές ομάδες. I think I would like to have a overtime and a penalty shooting, and this is what is such a cup game about. I think we need to have a winner or a loser in that moment. Το One Channel προετοιμάζει από νωρίς το έδαφος με pre-game show στις 9. Παρουσιάζουν Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και Αντώνης Κατσαρός. Στις 10 παρατέταρτο, Tottenham Southampton σε περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου. Πλούσιο post-game με ρεπορτάζ και σχόλιο αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και απόψε το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Ακολουθεί η εκπομπή Νέες Εποχές με τον Γιάννη Διαμαντή να υποδέχεται στο στούντιο τον Γιάννη Κούτρα σε έναν φόρο τιμή στον Θάνο Μικρούτσικο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.